σε όλους σας. Ελπίζουμε να μας βλέπετε και να μας ακούτε όλοι. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στη διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης για τη βασική δράση 1, ειδικότερα για τον τομέα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που αφορά στην πρόσκληση που έχει βγει για το 2023 και λήγει στις 23 Φεβρουαρίου. Θα μιλήσουμε μαζί, θα έχουμε 6 παρουσιάσεις. Προγραμματίζαμε να γίνει μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα, η δεύτερη παρουσίαση να γίνει πρώτη και η πρώτη δεύτερη. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό, γιατί έχει ήδη ξεκινήσει η συνάδελφος να παρουσιάζει σε ένα άλλο, σε μια άλλη ημερίδα. Να σας ενημερώσουμε ότι βιντεοσκοπείται η ημερίδα. Τις παρουσιάσεις δυστυχώς δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να σας τις αποστείλουμε. Για το λόγο αυτό θα σας βάλουμε τώρα ένα word στο chat που περιλαμβάνει τόσο το κανάλι του Ίκη στο YouTube με την παρουσίαση που θα ανέβει, καθώς και όλα τα χρήσιμα links που θα σας βοηθήσουν. Να το ετοιμάσουμε λιγάκι αυτό τώρα, μέχρι να έρθει και η συνάδελφος. Δεν το βρίσκω τώρα. Θα το ανεβάσουμε στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε άραγε με μια μικρή παρουσίαση. Μπορούμε να μάθουμε αν είναι η κυρία Βάγια διαθέσιμη ή η κυρία Μαυρογιώργου σε πόση ώρα. Συγγνώμη λίγο γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε διαμοιράσει μαζί σας όλα τα links, αυτά που έχουμε ετοιμάσει στο chat. Αν θέλετε, μπορείτε να τα πάρετε, να τα αντιγράψετε. Είναι όλα αυτά που θα σας φανούν χρήσιμα, που έχει τον οδηγό του προγράμματος. Τα links που αναφέρονται στις παρουσιάσεις μέσα. Και τέλος, είναι τα στοιχεία επικοινωνίας τα δικά μας με την Εθνική Μονάδα. Για να μην περιμένουμε πολύ τους συναδέλφους, καλύτερα να ξεκινήσουμε με μια μικρή εισαγωγή στη βασική δράση ΚΑ1. Λέγεται ότι η καλύτερη επένδυση χρημάτων είναι τα ταξίδια. Όταν μάλιστα το ταξίδι δεν απαιτεί επένδυση χρημάτων από μέρους μας και συνδυάζεται και με εκπαιδευτικά ωφέλη, θεωρώ πως είναι τόσο το καλύτερο. Αυτή τη δυνατότητα προσφέρει το πρόγραμμα Erasmus+, και σας καλούμε να την αξιοποιήσετε. Να δούμε λιγάκι το τρόπο που μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα. Θα μιλήσουμε λίγο για το πλαίσιο της δράσης, θα δούμε ποιοι φορείς είναι επιλέξιμοι, θα μιλήσουμε λίγο για, θα αναφέρουμε μόνο τους τομεακούς στόχους, τους τομεακούς δηλαδή στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, και θα δούμε με ποιους τρόπους μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο πρόγραμμα Erasmus. Τι είναι η βασική δράση, το Key Action 1. Η βασική δράση 1 αφορά στην κινητικότητα. Ουσιαστικά δηλαδή υποστηρίζει άτομα που διανύουν περιόδους εκπαίδευσης στο εξωτερικό σε έναν φορέα υποδοχής.
Στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η βασική δράση 1 στηρίζει τους οργανισμούς που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ή διαδραματίζουν άλλους ρόλους σε αυτόν τον τομέα και επιθυμούν να οργανώσουν δραστηριότητες μαθησιακής κινητικότητας για τους εκπαιδευόμενούς τους, τους μαθητευόμενους, τους πρόσφατα απόφοιτους τους, τους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές, καθώς και λοιπό προσωπικό. Η δράση έχει δύο σημαντικούς στόχους. Την παροχή ευκαιριών μάθησης στους συμμετέχοντες που μεταβαίνουν στο εξωτερικό σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο οργανισμού, την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, την αύξηση της ικανότητάς τους για διασυνοριακή συνεργασία με τους φορείς με τους οποίους θα συνεργαστεί και η οποία ουσιαστικά επιτυγχάνεται με τη διατήρηση της συνεργασίας και μετά την ολοκλήρωση της κινητικότητας. Στοχεύει επίσης τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης για όλους και όχι μόνο για όσους μετακινούνται στο εξωτερικό. Αναμένεται δηλαδή η μεταλαμπάδευση των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί από τα άτομα που συμμετείχαν στην κινητικότητα στα άτομα τα οποία δεν συμμετείχαν στη μετακίνηση. Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση? Μπορεί ένας οργανισμός, ο οποίος θα είναι επικεφαλής του σχεδίου, και αυτός ο οργανισμός μπορεί να είναι είτε ένας οργανισμός που παρέχει αρχική ή συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, μία τοπική ή περιφερειακή δημόσια αρχή, ένας συντονιστικός φορέας ή άλλος οργανισμός που επιτελεί κάποιο ρόλο στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ή μία εταιρεία ή κάποιος άλλος δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που φιλοξενεί, καταρτίζει ή εργάζεται με άλλον τρόπο με εκπαιδευόμενους και μαθητευόμενους στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τόσο οι εκπαιδευόμενοι όσο και το προσωπικό μπορούν να συμμετέχουν μόνο έμεσα, μέσα από το σχέδιο που θα υλοποιεί ο οργανισμός του. Αυτός θα πρέπει να είναι ο επικεφαλής του σχεδίου. Τώρα, εκτός από αυτές τις βασικές προϋποθέσεις, να δούμε μάλλον πρώτα κάποια παραδείγματα επιλέξιμων φορέων και να σημειώσουμε ότι αναμένουμε τη δημοσίευση του ενδεικτικού καταλόγου από το Υπουργείο Παιδείας. Με βάση τα περσινά δεδομένα, ισχύουν τα εξής. Από φορείς αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, από την τυπική δευτεροβάθμια εκπαίδευση μπορούν να συμμετέχουν στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τα ΕΠΑΛ, τα εργαστηριακά κέντρα, τα ενιαία ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια και λύκεια και από φορείς μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα ΙΕΚ και οι επαγγελματικές σχολές του ΟΑΕΔ και άλλων υπουργείων. Από φορείς συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, αναφέρουμε τα κέντρα διαβίου μάθησης επίπεδου 1 και 2, τα επιμελητήρια, τα κέντρα προώθησης απασχόλησης του ΟΑΕΔ και τις εταιρείες παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Εκτός από αυτά, μπορούν να συμμετέχουν δημόσιες, τοπικές και περιφερειακές αρχές ή φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα με ρόλο στη διαμόρφωση προγραμμάτων σπουδών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και στη διασφάλιση της ποιότητας παροχής μη τυπικής εκπαίδευσης, παροχής υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής. Η επιλεξιμότητα των οργανισμών καθορίζεται βάσει των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που παρέχουν. Κατά συνέπεια, ένας οργανισμός μπορεί να είναι επιλέξιμος σε περισσότερους από έναν τομέα, εάν παρέχει διαφορετικά προγράμματα και δραστηριότητες. Η επιλεξιμότητα όμως δεν τελειώνει στο φορέα. Προκειμένου να είναι επιλέξιμη μία αίτηση, πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία δραστηριότητα κινητικότητας είτε προσωπικού είτε εκπαιδευομένων. Και η κάθε δραστηριότητα θα πρέπει να υλοποιείται με επιλέξιμους συμμετέχοντες και σε επιλέξιμους τόπους. Πού θα βρείτε ποιες είναι επιλέξιμες δραστηριότητες, επιλέξιμοι συμμετέχοντες και επιλέξιμοι τόποι, μπορείτε να τους βρείτε στην ανακοίνωση που έχει βγάλει η Εθνική Μονάδα, που βρίσκεται στο link το οποίο θα δείτε και στο chat που έχουμε βάλει, και συγκεκριμένα στην ενότητα 4.2, που αναφέρεται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Αναφέρουμε τους τομεακούς στόχους της δράσης ΚΑΠΑ1, που είναι η βελτίωση της ποιότητας της αρχικής και συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη. Όταν λέμε βελτίωση, εννοούμε ενίσχυση των βασικών ικανοτήτων, των οριζόντιων δεξιοτήτων,
ιδίως της εκμάθησης των ξένων γλωσσών, την ανάπτυξη των ειδικών δεξιοτήτων για κάθε επάγγελμα, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την ανάπτυξη της ικανότητας των φορέων, των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να εκτελούν σχέδια υψηλής ποιότητας, να υπάρχει μέρημνα ώστε η μετακίνηση να αποτελεί ρεαλιστική δυνατότητα για κάθε εκπαιδευόμενο και αθώς και η μέση διάρκεια της κινητικότητας να αυξηθεί με σκοπό την καλύτερη ποιότητα και τον αντίκτυπο. Και ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης, της διδασκαλίας και μάθησης μέσω της προώθησης των αξιών συμπεριληπτικότητα, πολυμορφία, ανεκτικότητα, δημοκρατική συμμετοχή. Τους στόχους αυτούς τους αναφέρουμε και είναι καλό να τους μελετήσετε από τον οδηγό, διότι θα κριθείτε, δηλαδή υπάρχει το κριτήριο της συνάφειας, κατά πόσο ο φορέας σας και οι ανάγκες του στοχεύουν να εξυπηρετήσουν αυτές τις ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψη και τις στόχους της δράσης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι στις 23 Φεβρουαρίου αυτού του μήνα. Και ας δούμε τώρα με ποιους τρόπους μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο πρόγραμμα. Υπάρχουν δύο είδη αιτήσεων στη δράση. Τα σχέδια για την κινητικότητα εκπαιδευομένων και προσωπικού, που χωρίζονται στα βραχυπρόθεσμα σχέδια με τον κωδικό ΚΑΠΑ-122 και πρόκειται για μικρά σχέδια με διάρκεια από 6 έως 18 μήνες και μετακίνηση έως 30 συμμετεχόντων, η οποία αφορά σε νεοεισερχόμενους φορείς, σε φορείς που δεν έχουν εμπειρία είτε στα Εράσμους, είτε στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται και είναι μια εισαγωγή στο πρόγραμμα Εράσμους για αυτούς. Ή με τη διαπίστευση. Να έχουν λάβει δηλαδή τη διαπίστευση και να υποβάλουν αίτηση με τον κωδικό ΚΑΠΑ-121. Η διαπίστευση είναι κάτι σαν μια κάρτα μέλους για τις δραστηριότητες κινητικότητας. Παρέχει δηλαδή στους οργανισμούς σε ετήσια βάση εγγυημένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Αρκεί ο οργανισμός να έχει καταρτήσει ένα σχέδιο Erasmus Plus τουλάχιστον διετίας, να έχει υποβάλει την αίτησή του η οποία λαμβάνει χώρα σε άλλη περίοδο, δηλαδή στις 19 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, και να έχει αποκτήσει τη διαπίστευση. Αν δεν είστε έτοιμοι ακόμα να κάνετε αίτηση, υπάρχουν άλλοι δύο τρόποι με τους οποίους μπορείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα Erasmus χωρίς αίτηση. Με τη συμμετοχή σας σε υφιστάμενη κοινοπραξία κινητικότητας, στο πλαίσιο του προγράμματος, εφόσον δηλαδή ο συντονιστής της κοινοπραξίας σας συμπεριλάβει σε αυτή και σας επιτρέπει, δίνοντάς σας χρηματοδότηση, να μετακινηθείτε για τους σκοπούς που θέλετε να εξυπηρετήσετε. Τέλος, μπορείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα με την υποδοχή συμμετεχόντων από άλλη χώρα, δηλαδή λειτουργώντας ως φορέας υποδοχής. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση δεν λαμβάνετε χρηματοδότηση για την υποδοχή. Στη συνέχεια θα αναλύσουμε τα βραχυπρόθεσμα σχέδια με τον κωδικό ΚΑΠΑ-122 που γι' αυτά γίνεται αυτή η μερίδα σήμερα. Όμως πριν πάμε σε αυτή την παρουσίαση θα έρθει η κυρία Μαυρογιώργου για να σας μιλήσει για τις οριζόντιες προτεραιότητες του προγράμματος Erasmus Plus. Να πω επίσης ότι ερωτήσεις μπορούμε να δεχτούμε στο τέλος για όλες τις παρουσιάσεις, οπότε αν έχετε κάποια απορία μπορείτε να την κρατήσετε για τότε. Είμαστε εντάξει, το βλέπουμε. Είναι full screen. Ναι, 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 full screen. Γεια σας, καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Έλληνα Μαυρογιώργου και στόχος της δικής μου παρουσίασης είναι να σας εξηγήσω ποιες είναι οι τέσσερις οριζόντιες προτεραιότητες του προγράμματος και πώς θα πρέπει να τις λάβετε υπόψη σας κατά τη διάρκεια συγγραφής της αίτησής σας. Η ένταξη και η πολυμορφία είναι η βασικότερη προτεραιότητα του νέου προγράμματος και περικλεί τις υπόλοιπες. Στόχος είναι να δοθούν ισότιμες ευκαιρίες
πρόσβαση σε όλες τις δράσεις του προγράμματος, σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, σε ομάδες που συνήθως δεν λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα, αλλά και σε νέους οργανισμούς που δεν έχουν εμπειρία στο Erasmus Plus. Και γι' αυτό μέτρα για τη συμμετοχή ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες θα πρέπει να λαμβάνονται σε όλα τα σχέδια, είτε αφορά τη βασική δράση 1, είτε αφορούν τη βασική δράση 2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει ένα αρχείο οδηγιών για την εφαρμογή της στρατηγικής για την ένταξη και πολυμορφία, το οποίο μπορείτε να το βρείτε σε αυτό το link, είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ελληνικά. Στόχος είναι να γίνει κατανοητό ότι η ένταξη και η πολυμορφία θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σαν προτεραιότητα, σαν κριτήριο ποιότητας, όχι μόνο στην υλοποίηση των σχεδίων, αλλά και στην διαδικασία της αίτησης. Είναι κάτι που κρίνεται από τους αξιολογητές στη διαδικασία της αίτησης. Αυτό προϋποθέτει πρώτον να γίνει κοινά αντιληπτό ποια είναι τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες. Θα δείτε στην επόμενη διαφάνεια τον ορισμό για τα άτομα αυτά. Δεν μιλάμε πλέον μόνο για άτομα με αναπηρίες. Επίσης, είναι σημαντικό εσείς σαν συμμετέχοντες φορείς να δεσμευτείτε ότι θα λάβετε υπόψη αυτή την προτεραιότητα. Κατά συνέπεια, να βάλετε σαν στόχο τη μετακίνηση και ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες. Αυτό προϋποθέτει να δείτε θετικά τη συμμετοχή τους. Συνήθως, στα σχολεία τουλάχιστον, το κριτήριο είναι να είναι καλοί μαθητές, να είναι πιο ήσυχοι. Πρέπει να φύγουμε από αυτή τη λογική. Πρέπει να δοθούν ισότιμες ευκαιρίες και σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα. Αυτό όμως σημαίνει ότι θα πρέπει και να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες για να μπορούν να λάβουν μέρος. Αυτό θα το περιγράψετε δηλαδή στην αίτησή σας, αν μιλάμε για μετακίνηση μαθητών, σπουδαστών. Αλλά και να ζητήσετε χρηματοδότηση για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξής τους. Δεν έχει νόημα να πείτε ότι θα μετακινήσετε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, ότι έχει το σχολείο σας άτομα με λιγότερες ευκαιρίες και στο προϋπολογισμό να μην έχετε ζητήσει χρηματοδότηση για αυτό το σκοπό. Πρέπει να δείτε επίσης πώς θα χρησιμοποιήσετε τα νέα εργαλεία που προσφέρει το πρόγραμμα, και αυτό θα το δούμε στην επόμενη διαφάνεια, ώστε να μειωθούν τα εμπόδια συμμετοχής τους. Άρα, εστιάζεται σε αυτή την προτεραιότητα σε όλο τον κύκλο ζωής ενός σχεδίου, και στο πριν και στο κατά τη διάρκεια της υλοποίησης και μετά το πέρας του σχεδίου. Αυτά είναι πεδία που σας ζητάει έτσι να συμπληρώσετε, άρα σε κάθε πεδίο σκέφτεστε πώς θα εφαρμόσω στην πράξη αυτή την προτεραιότητα, πώς θα την εντάξω. Επίσης, πρέπει να σκεφτείτε πώς θα αναγνωρίσετε την εμπειρία και τις ικανότητες που απέκτησαν μέσω της συμμετοχής τους. Όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σαν οργανισμό, σαν σχολείο, τι μάθατε από όλη αυτή τη διαδικασία, τι είδατε να συμβαίνει διαφορετικά, πώς θα αντιμετωπίζετε διαφορετικά εσείς αυτά τα άτομα πλέον. Και εμείς από την πλευρά μας πρέπει να σας στηρίξουμε, να σας δώσουμε οδηγίες, καθοδήγηση για να μπορέσετε να υλοποιήσετε ποιοτικά σχέδια που περιλαμβάνουν και άτομα με λιγότερες ευκαιρίες. Ας δούμε αμέσως μετά τον ορισμό που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα, συμπεριλαμβάνονται βεβαίως τα άτομα με αναπηρίες ή άτομα που έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, αλλά είναι και τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες ή δυσκολίες που τους οδηγούν ουσιαστικά στο περιθώριο του συστήματος εκπαίδευσης και κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο. Άτομα που αντιμετωπίζουν ποικίλα εμπόδια, γεωγραφικά, οικονομικά, κοινωνικά, είναι θύματα διακρίσεων και αντιμετωπίζουν δυσκολίες που προέρχονται ενδεχομένως και από το συνδυασμό όλων αυτών των παραγόντων. Ποια είναι τα εργαλεία που προσφέρει το πρόγραμμα για την ενίσχυση της συμμετοχής τους. Επιπλέον χρηματοδότηση και για τον φορέα σας και για τον οργανισμό σας και για το σχολείο σας, αλλά και για τους ίδιους τους μετακινούμενους. Πρέπει όμως να το ζητήσετε στο επίπεδο της αίτησης. Μετά δεν υπάρχει δυνατότητα στη βασική δράση 1. Επίσης, μπορείτε να περιγράψετε ευέλικτες μορφές κινητικότητας, που σημαίνει χρήση ψηφιακών μέσων για ένα μέρος της κινητικότητας και φυσική κινητικότητα. Μπορείτε επίσης να αιτηθείτε στην αίτησή σας χρηματοδότηση για προπαρασκευαστική επίσκεψη για να οργανωθεί καλύτερα μια περίπτωση κινητικότητας, παραδείγματος χάρη ατόμων με κινητικές αναπηρίες. Ας δούμε και κάποια άλλα παραδείγματα για να είμαστε λίγο πιο κατανοητοί. Όσον αφορά τις δράσεις επικοινωνίας, δεν είναι αποτελεσματικό σε άτομα που δεν μιλούν ελληνικά ή σε άτομα που δεν ξέρουν να διαβάζουν να δώσετε την πληροφορία εντύπως. Δεν θα φτάσει ποτέ η πληροφορία σε αυτά τα άτομα, δεν θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα. Πρέπει να σκεφτείτε τι χρειάζεται για να μπορέσουν να ενημερωθούν.
να μπορέσουν να ενημερωθούν για την επιπλέον χρηματοδότηση που δίνει το πρόγραμμα και για τις δυνατότητες που προσφέρει στη δική τους, ώστε να λάβουν μέρος. Δεύτερον, πρέπει να σκεφτείτε με ποια κριτήρια θα επιλέξετε τα άτομα που θα λάβουν μέρος και να το περιγράψετε αυτό. Πρέπει τα κριτήρια να έχουν υπόψη αυτή την προτεραιότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες και να σκεφτείτε έναν ισότιμο τρόπο συμμετοχής τους. Όπως είπα και πριν, πρέπει να περιγράψετε μέτρα προετοιμασίας, καθοδήγησης και υποστήριξής τους. Δεν έχει νόημα απλά να πείτε ότι θα πάνε ή απλά να τους βάλετε σε μια κοινή ομάδα χωρίς να έχετε κάνει καμία δράση προετοιμασίας. Δεν θα είναι αποτελεσματικό. Δεν θα είναι θετική εμπειρία και για τους ίδιους μετακινούμενους, αλλά και για το σχολείο σας και για εσάς σαν συνοδούς εκπαιδευτικούς. Άρα, σκεφτείτε τι χρειάζεται αυτό το άτομο όσον αφορά την προσωπική ενδυνάμωση, την γλωσσική και πολιτισμική προετοιμασία. Πώς θα γίνει, όπως είπα και πριν, κατάλληλη επικοινωνία. Πώς μπορεί να έχουν ανάγκη υποστήριξη ακόμα και στη συμπλήρωση της αίτησης. Επίσης, κατά τη διάρκεια της κινητικότητας, περιγράψτε δραστηριότητες που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες που έχουν. Δείτε αν χρειάζεται συνοδούς, αν πρόκειται για άτομα με κινητικές αναπηρίες. Σκεφτείτε επίσης, και αυτό έχει να κάνει με όλο το σχολείο σας, με όλο τον οργανισμό σας, όχι μόνο με τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, πώς θα έχουν μια εμπειρία διεθνοποίησης, μια εμπειρία Erasmus+, και τα άτομα που δεν θα μετακινηθούν με τη χρήση ψηφιακών μέσων. Και μετά, σκεφτείτε και λάβετε υπόψη και τις δικές τους μαρτυρίες συμμετοχής, προβάλλετε τις με έναν τρόπο που δεν θα είναι στερεοτυπικός. Βεβαίως, αν πρόκειται για ανήλικα άτομα, πρέπει να υπάρχει συνένεση των γονέων και πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το GDPR, όλη αυτή την νομοθεσία. Αλλά σκοπός σε αυτή την περίπτωση είναι να καταδειχθεί ότι το πρόγραμμα προσφέρει ευκαιρίες για όλους. Ας πάμε στην επόμενη... Θα συνεχίσετε, κυρία Αγγέλουσα, διερμηνέας εσείς. Καλά, συνεχίζω. Εντάξει, συνεχίζω. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τους διερμηνείς μας. Φέτος είναι η πρώτη φορά που, να το πω και αυτό, στο πλαίσιο των μέτρων ένταξης και πολυμορφίας που και εμείς πρέπει να παίρνουμε σαν εθνική μονάδα, έχουμε καλές διερμηνείς για την ελληνική νοηματική και τους ευχαριστούμε θερμά που είναι σήμερα μαζί μας. Λοιπόν, η επόμενη οριζόντια προτεραιότητα είναι το ψηφιακό Erasmus. Άρα εδώ θα πρέπει να δείτε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ψηφιακά μέσα για να υλοποιήσετε το σχέδιό σας με καλύτερο τρόπο. Πώς μπορεί να γίνει, παραδείγματος χάρη, μια εξατομικευμένη προσέγγιση των μαθητών σας, των σπουδαστών σας που έχουν ενδεχομένως μαθησιακές δυσκολίες ή κάποια αναπηρία. Πώς, όπως είπα και πριν, μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση οι υπόλοιποι μαθητές. Και στο κομμάτι της διαχείρισης, του project management, πώς θα συμπεριλάβετε όλα αυτά τα εργαλεία τα ψηφιακά σε δράση προετοιμασίας, στην παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδίου και στη συνέχιση της συνεργασίας μετά το πέρας του σχεδίου. Άρα σκεφτείτε και αυτή την παράμετρο. Είναι επίσης κάτι που αξιολογείται. Πέραν δηλαδή του μπορεί ένα σχέδιο να έχει σαν κεντρικό στόχο την ψηφιακή εκπαίδευση των σπουδαστών, αυτό μπορείτε βεβαίως να το επιλέξετε, αλλά όποια και είναι η θεματική του σχεδίου, αυτές οι προτεραιότητες πρέπει να ληφθούν υπόψη που σας παρουσιάζω. Το πράσινο Erasmus θα το πει πολύ αναλυτικά στη συνέχεια η κυρία Βάγια. Θα σας πω δύο λόγια μόνο. Ουσιαστικά έχει να κάνει με την πιο υπεύθυνη περιβαλλοντικά υλοποίηση ενός σχεδίου. Πώς θα κάνουμε ένα σχέδιο αποφεύγοντας τη χρήση χαρτιού, χρήση πλαστικού, θα μετακινηθούμε με μέσα που μολύνουν λιγότερο το περιβάλλον. Και τέλος, όσον αφορά την τελευταία προτεραιότητα, αυτή έχει να κάνει με την ενίσχυση των δημοκρατικών αξιών, την έννοια του ενεργού πολίτη που συμμετέχει σε δράσεις και εθελοντικού χαρακτήρα, παραδείγματος χάρη, και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας των συμμετεχόντων. Αυτό είναι πάγια προτεραιότητα του Erasmus+, από τότε που υπάρχουν όλα αυτά τα προγράμματα. Όμως, επίσης, στοχεύει και στην ενίσχυση του αντικτύπου. Ένα παράδειγμα, δεν είναι υποχρεωτικό να το βάλετε στο σχέδιό σας, να το ξεκαθαρίσω, εάν ταιριάζει και έχει σχέση με όλο αυτό που θέλετε να κάνετε, θα μπορούσε να είναι η συμμετοχή των μετακινούμενων μαθητών και σπουδαστών σας σε μια εθελοντική δράση στη χώρα υποδοχής μαζί με τους μαθητές κάποιου άλλου αντίστοιχου φορέα εκεί. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα σχέδια πρέπει να δώσουν έμφαση στη χρήση των αποτελεσμάτων
Άρα δεν θα περιγράψετε μόνο τις δράσεις διάδοσης, θα το μάθουμε, θα το εξηγήσουμε στο συλλογό μας, θα το δείξουμε και στα όμορα σχολεία, θα κάνουμε και μία δράση ενημέρωσης σε επίπεδο Δήμου ή Περιφέρειας. Αυτό είναι η διάδοση. Εδώ θέλουμε να μας πείτε και πώς θα κάνετε χρήση των αποτελεσμάτων. Πώς δηλαδή θα αλλάξει κάτι μέσα στο φορέα σας μετά από όλα αυτά που μάθατε από την δραστηριότητα κατάρτισης ή όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες που σας δίνει τη δυνατότητα η βασική δράση 1. Αυτά λοιπόν είχα εγώ να σας πω. Μπορείτε να βάλετε και ερωτήσεις στο chat και θα τις δούμε στη συνέχεια. Και θα δώσω το λόγο στην κυρία Βάγια που θα σας πει για την προτεραιότητα του πράσινου Εράσμους. Ευχαριστούμε. Να βάλουμε λίγο την... πρέπει να αλλάξει η διερμηνέα. Να βάλουμε λίγο την συνάδελφο. Ελπίζω να είμαστε εντάξει με τους διερμηνείς μας. Να περάσουμε στην παρουσίαση της κυρίας Βάγια για την πράσινη ανάπτυξη. Καλησπέρα σας και από μένα. Ονομάζομαι Βάγια Ελπίδα και θα σας μιλήσω για την πράσινη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και κάποιες πρακτικές για τα σχέδια Εράσμους. Η διατήρηση και η προστασία του περιβάλλοντος και η καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, όπως σας είπε προηγουμένως κυρία Μαυρογιώργου, αποτελούν μία οριζόντια προτεραιότητα του προγράμματος Erasmus Plus για το 2021-2027. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, πιθανώς να την έχετε ακούσει ως European Green Deal, είναι ένα σύνολο πρωτοβουλειών που έχει ως στόχο να θέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τροχιά προς την πράσινη μετάβαση, με απότερο στόχο την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050. Έτσι λοιπόν το πρόγραμμα Erasmus ακολουθεί το European Green Deal και ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές. Το πρόγραμμα αναγνωρίζει τον ρόλο των συμμετεχόντων οργανισμών, των ενδιαφερόμενων μερών και φυσικά της ευρύτερης κοινότητας όσον αφορά στη συμβολή τους για την επίτευξη της πράσινης μετάβασης. Με επίκεντρο την κινητικότητα, το πρόγραμμα επιδιώκει την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου διοξιδίου του άνθρακα, προωθώντας βιώσιμους τρόπους μεταφοράς, δηλαδή μέσα μεταφοράς χαμηλών εκπομπών άνθρακα, αλλά φυσικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές. Το Erasmus Plus, λοιπόν, αποτελεί ένα βασικό μέσο για την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Έτσι, καλλιεργεί γνώσεις και δεξιότητες με απότερο στόχο να αλλάξει σταδιακά η συμπεριφορά όλων μας σε ατομικό αλλά και συλλογικό επίπεδο και να αποκτήσουμε την ικανότητα να δημιουργούμε στο μέλλον πιο βιώσιμες κοινωνίες και οικονομίες και να ακολουθήσουμε και έναν πιο περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο ζωής. Το περιβάλλον και η καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη αποτελούν, όπως είπαμε, οριζόντια προτεραιότητα για την επιλογή των σχεδίων. Το πρόγραμμα ενθαρρύνει τους εμπλεκόμενους οργανισμούς και τους συμμετέχοντες να ενσωματώσουν περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές και να ακολουθούν μια φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση σε όλα τα στάδια των σχεδίων, τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση. Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα συνιστάται να επισημαίνετε και να λαμβάνετε υπόψη σε όλα τα σχέδια, ακόμα και αν το θέμα τους δεν είναι αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε περιβαλλοντικό, δηλαδή δεν έχουν ένα περιβαλλοντικό θέμα. Στόχος αυτού είναι να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να γίνουν πραγματική μοχλή αλλαγής για την προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Συνιστάται τέλος στα σχέδια να αναπτύσσουν ικανότητες σε διάφορους τομείς που αφορούν τη βιωσιμότητα, καθώς και στρατηγικές και μεθοδολογίες πράσινων δεξιοτήτων.
Τι είναι οι πράσινες δεξιότητες? Είναι κάποιες βασικές δεξιότητες για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, οι οποίες μπορεί να είναι γενικές, όπως για παράδειγμα οι γνώσεις για τη βιώσιμη γεωργία, για την προστασία του εδάφους, τη χρήση ενέργειας και τη μείωση των αποβλήτων, ή να είναι πιο τεχνικές, όπως είναι για παράδειγμα οι γνώσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο ενθαρρύνονται οι οργανισμοί και οι συμμετέχοντες να συζητούν, να μαθαίνουν και να προβληματιστούν σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και να βρουν εναλλακτικούς και πιο οικολογικούς τρόπους υλοποίησης των δραστηριοτήτων τους μέσα στα πλαίσια των σχεδίων. Τα σχέδια θα πρέπει να σχεδιάζονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και να ενσωματώνουν πράσινες πρακτικές σε όλες τις πτυχές τους. Οπότε μην διστάσετε να δοκιμάσετε νέες πρακτικές και συνήθειες, γιατί αυτές σιγά σιγά γίνονται πολύ γρήγορα, ας το πούμε, φυσιολογικές και στο άμεσο μέλλον οι άνθρωποι θα αναρωτιόμαστε άραγε γιατί κάποτε τα πράγματα γίνονταν με διαφορετικό τρόπο. Οπότε αναζητήστε πηγές πληροφόρησης και έμπνευσης σχετικές με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και αναπτύξτε ικανότητες σε διάφορους πράσινους τομείς. Εδώ θα σας δώσω κάποια παραδείγματα από κάποιους οδηγούς που δίνουν πολλές πληροφορίες σε σχέση με τη βιωσιμότητα και την πράσινη ανάπτυξη. Αρχικά το Green Comp, που είναι το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ικανοτήτων Βιωσιμότητας, είναι ένα πλαίσιο αναφοράς για ανάπτυξη ικανοτήτων βιωσιμότητας με στόχο ένα βιώσιμο μέλλον. Ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και είναι σχεδιασμένο για την υποστήριξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, απευθυνόμενο τόσο σε εκπαιδευόμενους αλλά και εκπαιδευτικούς. Ένας δεύτερος οδηγός που σας δίνω σαν παράδειγμα είναι η πράσινη τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ένας πρακτικός οδηγός για τα θεσμικά όργανα, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για τους επαγγελματίες της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με στόχο τη βελτίωση της κατανόησής τους και την εφαρμογή της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και τέλος, ο οδηγός για την πράσινη απασχόληση και το μετασχηματισμό των δεξιοτήτων. Αυτά όλα τα παραδείγματα τα έχω στο τέλος διαφάνειες με link συγκεντρωμένα, αλλά θα σας τα στείλω όλα και στο chat για να μπορέσετε να τα έχετε και να τα ανοίξετε όποτε τα χρειαστείτε. Να προχωρήσουμε τώρα και να σας πω λοιπόν κάποια παραδείγματα, δηλαδή τι μπορείτε να κάνετε αν θέλετε να εφαρμόσετε πρακτικές σχετικές με την πράσινη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στα σχέδιά σας. Αρχικά, όπως είπαμε, μπορείτε να επιλέξετε για την κινητικότητα ένα πράσινο μέσο μεταφοράς, το οποίο να έχει μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα. Αυτά τα μέσα είναι το τρένο, το λεωφορείο ή η ομαδική χρήση αυτοκινήτου, το λεγόμενο carpooling. Η αλήθεια είναι πως τα τρένα είναι μια πολύ οικολογική επιλογή. Επομένως, αν οι συμμετέχοντες θέλουν να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα, μπορούν να επιλέξουν, για παράδειγμα, ένα λεωφορείο και να συνεχίσουν το ταξίδι με τρένο. Το ταξίδι πίσω από τη στεριά είναι συχνά και μια πλούσια εμπειρία. Φέρνει δηλαδή την τοπική ζωή και τη φύση πιο κοντά και δίνει και τη δυνατότητα να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες στην Ευρώπη τα τοπία και τις διαφορετικές τοπικές συνήθειες. Αν επιλέξετε την πράσινη μετακίνηση, να θυμηθείτε φυσικά να το συμπληρώσετε και στην αίτησή σας ως Sustainable Means of Transport στο Green Travel και υπάρχει η δυνατότητα πρόσθετης επιχορήγησης ατομικών δαπανών για την κάλυψη των ημερών μετακίνησης για το ταξίδι με την επιστροφή, αν χρειαστούν δηλαδή περισσότερες μέρες για το ταξίδι σας. Μπορείτε επίσης να ευαισθητοποιήσετε τους συμμετέχοντες σχετικά με τα μέτρα που μπορούν να λάβουν κατά τη διαμονή τους στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, να επισκεφθούν τα διάφορα μέρη χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή ποδήλατο, ή ακόμα καλύτερα και να μετακινηθούν με τα πόδια. Μπορείτε επίσης κατά τη διάρκεια συναντήσεων που διοργανώνετε με τους συνεργάτες σας να επιλέξετε τη μετακίνηση με ποδήλατο ή με τα πόδια. Κάποιοι ακόμη χρήσιμοι σύνδεσμοι και για την πράσινη μετακίνηση, που θα σας στείλω και αυτούς. Συνεχίζουμε με παραδείγματα που αφορούν τώρα εναλλακτικές και οικολογικές επιλογές που μπορείτε να εφαρμόσετε για τη διοργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων. Μπορείτε αρχικά να συνδυάσετε τις διαζώσεις συναντήσεις με εικονικές ή ακόμα και να διοργανώσετε εικονικές εκδηλώσεις εφόσον αυτό είναι εφικτό. Μπορείτε να υιοθετήσετε κάποιες πρακτικές που συνδέονται με την ψηφιακή μετάβαση, όπως για παράδειγμα να κάνετε και αποφυγή, με αυτόν τον τρόπο θα κάνετε και αποφυγή χρήσης χαρτιού. Μπορείτε να αντικαταστήσετε τις διοικητικές διαδικασίες σας με ψηφιακές διαδικασίες. Και μπορείτε
υιοθετήσετε κάποιες εναλλακτικές και ή οικολογικές επιλογές κατά την υλοποίηση των εκδηλώσεων και των συναντήσεών σας. Υπάρχει ένας πολύ αναλυτικός οδηγός για οδηγίες σε σχέση με τη διοργάνωση βιώσιμων εκδηλώσεων και συναντήσεων. Είναι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα σας στείλω και αυτό το link. Έχει μέσα πολλά παραδείγματα. Κάποια από αυτά είναι, ας πούμε, να περιορίσετε την εκτύπωση του χορτιού επιλέγοντας ψηφιακές εκδόσεις, να αποφύγετε τη χρήση πλαστικού μιας χρήσης, να προτιμήσετε τοπικά παραγόμενα ή ακόμα και βιολογικά προϊόντα κατά τις συναντήσεις σας και πολλές άλλες ιδέες που μπορείτε να πάρετε. Τέλος, μπορούν τα ίδια τα σχέδια Erasmus να έχουν ένα περιβαλλοντικό θέμα. Ένα θέμα δηλαδή που σχετίζεται με την πράσινη μετάβαση. Μπορείτε να δώσετε προτεραιότητα σε σχέδια που αποσκοπούν την ανάπτυξη ικανοτήτων σε διάφορους τομείς που αφορούν τη βιωσιμότητα. Εκείνους δηλαδή που εντάσσονται στο πλαίσιο της συμβολής εκπαίδευσης στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Μπορείτε να δοκιμάσετε καινοτόμες πρακτικές για την προετοιμασία των εκπαιδευομένων, του προσωπικού και των εργαζομένων, προκειμένου να αποτελέσουν πραγματικούς παράγοντες αλλαγής. Να εξοικονομηθούν δηλαδή πόροι, να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και αποβλήτων, να γίνει αντιστάθμιση αποτυπώματος άνθρακα και πολλές άλλες ενέργειες. Και φυσικά να δώσετε προτεραιότητα σε σχέδια που αναπτύσσουν την περιβαλλοντική συνείδηση και τη συνειδητοποίηση κλιματικών ζητημάτων και προωθούν την αλλαγή στις καθημερινές συνήθειες και στον τρόπο ζωής. Σας ενθαρρύνουμε φυσικά να συζητήσετε για την περιβαλλοντική ευθύνη και την πράσινη μετάβαση και αν επιλέξετε να εφαρμόσετε κάποιες από αυτές τις ενέργειες, να θυμηθείτε φυσικά να τις μοιραστείτε όλες αυτές τις εμπειρίες σας και να δώσετε το παράδειγμα και σε άλλους συμμετέχοντες. Κλείνοντας, έχω δύο παραδείγματα από σχέδια Erasmus που σχετίζονται με το πράσινο Erasmus. Είναι από την ανώτατη εκπαίδευση, αλλά θα σας τα πω για να παίρνετε κάποιες ιδέες και να δείτε πώς μπορούν να εφαρμοστούν κάποια παραδείγματα. Το πρώτο είναι το Erasmus Goals Green Project, που είναι ένα σχέδιο που στοχεύει στη μείωση του αντίκτυπου που έχει το πρόγραμμα Erasmus στο περιβάλλον και έχει ως στόχο να βρει λύσεις για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Και μέσα από αυτό το σχέδιο δημιουργήθηκε και ένα εργαλείο μέτρησης, όπου οι φοιτητές στα πανεπιστήμια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να δουν τα αποτυπώματα άνθρακα, για παράδειγμα, στο ταξίδι που κάνουν στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής. Και ένα δεύτερο παράδειγμα είναι το Green Erasmus, που είναι ένα σχέδιο που ερευνά τον τρόπο ζωής των φοιτητών στο εξωτερικό, τις πεποιθήσεις τους σχετικά με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βιωσιμότητα πριν αλλά και κατά το ταξίδι και την επαφή με τις τοπικές κοινωνίες. Εδώ έχω συλλέξει όλες τις πηγές πληροφόρησης. Όπως σας είπα, θα σας τα βάλω στο chat για να τα έχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Καλή επιτυχία με τις αιτήσεις. Θα σας παραδώσω στους συναδέλφους. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Βάγια για την πράσινη διάσταση. Θα συνεχίσει τώρα η κυρία Μπαντινάκη, συνάδελφος εδώ στον τομέα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και θα πάρει τη σκυτάλη από εκεί που την άφησα εγώ, που λέγαμε για τα βραχυπρόθεσμα σχέδια. Θα σας αναλύσει τώρα, ακόμη με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, αυτά τα σχέδια. Είναι αυτή. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Μαντινάκη Μαριάννα και θα μιλήσω για τα σχέδια 122, τα βραχυπρόθεσμα, στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θα ξεκινήσουμε από τα στάδια του σχεδίου κινητικότητας. Τα στάδια είναι ο σχεδιασμός, η προετοιμασία, η υλοποίηση και η παρακολούθηση του σχεδίου. Ο ετών οργανισμός είναι ο βασικός φορέας ενός σχεδίου στο πλαίσιο της βασικής δράσης 1. Ο ετών συντάσσει και υποβάλλει την αίτηση, υπογράφει τη συμφωνία επιχορήγησης, υλοποιεί τις δραστηριότητες κινητικότητας και υποβάλλει εκθέσεις στον εθνικό οργανισμό. Η διαδικασία της αίτησης, τόσο στα βραχυχρόνια όσο και στα διαπιστευμένα σχέδια, πρέπει να εστιάζει στις ανάγκες και στα σχέδια του ετούντος οργανισμού. Τα πρότυπα ποιότητας του προγράμματος Erasmus.
οι βασικές αρχές είναι η συμπεριληπτικότητα και η πολυμορφία, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και η ευθύνη στην ψηφιακή εκπαίδευση και η ενεργή συμμετοχή στο δίκτυο των οργανισμών Εράσμους. Θα πρέπει να γίνεται ορθή διαχείριση των δραστηριοτήτων κινητικότητας, θα πρέπει να υπάρχει παροχή ποιότητας και υποστήριξης στους συμμετέχοντες, καθώς και να γίνεται διάδοση των αποτελεσμάτων και των γνώσεων σχετικά με το πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, η υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα πρέπει να τηρεί τα πρότυπα ποιότητας του Εράσμους. Τα πρότυπα ποιότητας του προγράμματος καλύπτουν συγκεκριμένες πρακτικές υλοποίησης για τις επιμέρους εργασίες του σχεδίου, όπως η επιλογή, η προετοιμασία, ο ορισμός, η αξιολόγηση και η αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και η ανταλλαγή αποτελεσμάτων του σχεδίου. Τα κριτήρια ποιοτικής αξιολόγησης για τις αιτήσεις των βραχυπρόθεσμων σχεδίων είναι η συνάφεια, η ποιότητα του σχεδιασμού του σχεδίου και η ποιότητα των δράσεων παρακολούθησης. Οι προϋποθέσεις για την έγκριση είναι τουλάχιστον 60 βαθμοί επί του συνολικού 100 βαθμών και τουλάχιστον το ίμιση της μέγιστης βαθμολογίας σε κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες κριτηρίων χορήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια ποιοτικής αξιολόγησης μπορείτε να ανατρέξετε και στον οδηγό του προγράμματος. Μερικά βασικά σημεία που αφορούν τα βραχυπρόθεσμα σχέδια ΚΑΠΑ-122 είναι καταρχήν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι 23 Φεβρουαρίου 2023 όπως έχει ήδη προαναφερθεί. Η διάρκεια της έναρξης των σχεδίων μπορεί να είναι από 1 Ιουνίου έως 31 Δεκεμβρίου το 2023. Η διάρκεια των σχεδίων μπορεί να είναι από 6 έως 18 μήνες. Και δικαίωμα υποβολής ο κάθε φορέας έχει μόνο μία αίτηση στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Δικαίωμα χρηματοδότησης υπάρχει για 3 φορές σε διάρκεια 5 συνεχόμενων ετών. Οι επιλέξιμες δραστηριότητες είναι τουλάχιστον μία επιλέξιμη μία κινητικότητα προσωπικού ή εκπαιδευομένου. Και το ανώτατο όριο συμμετεχόντων είναι έως 30 άτομα εξαιρούμενων των συνοδών και της συμμετοχής στις προπαρασκευαστικές επισκέψεις. Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, στην μαθησιακή κινητικότητα ατόμων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, μπορούν να λάβουν μέρος μαθητευόμενοι, σπουδαστές, εκπαιδευόμενοι ή διδακτικό και λοιπόν μη διδακτικό προσωπικό των οργανισμών. Οι δραστηριότητες είναι είτε εξερχόμενης κινητικότητας, στις οποίες ο ετών οργανισμός λειτουργεί ως οργανισμός αποστολής, είτε εισερχόμενης κινητικότητας, όπου ο ετών οργανισμός δύναται να καλεί εμπειρογνώμονες, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές για σκοπούς κατάρτισης. Επιλέξιμες δραστηριότητες είναι η κινητικότητα προσωπικού, η κινητικότητα εκπαιδευομένων, άλλες υποστηριζόμενες δραστηριότητες και οι προπαρασκευαστικές επισκέψεις. Σημαντική πληροφορία είναι ότι η υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της δράσης, όπως έχει ήδη προαναφερθεί, θα πρέπει να τηρεί τα πρότυπα ποιότητας του προγράμματος Erasmus+. Και θα ξεκινήσουμε από τον τύπο χρηματοδοτούμενης δραστηριότητας που είναι η πρώτη είναι η κινητικότητα προσωπικού, η οποία μπορεί να πάρει τη μορφή είτε προγράμματος σπουδών και κατάρτισης, διάρκειας από 2 έως 30 ημέρες, είτε ως παρακολούθηση εργασίας με διάρκεια από 2 έως 60 ημέρες, είτε ως αναθέσεις καθηκόντων διδασκαλίας ή κατάρτισης με διάρκειας από 2 έως 365 ημέρες. Επιλέξιμες συμμετέχοντες, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι οι εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτές, εμπειρογνώμονες και λοιπόν μη διδακτικό προσωπικό που εργάζεται στον τομέα της ΕΕΚ. Οι επιλέξιμοι τόποι για την δραστηριότητα είναι το εξωτερικό, είτε σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα. Συγκεκριμένα για την κινητικότητα προσωπικού, στα προγράμματα σπουδών και κατάρτισης, οι συμμετέχοντες μπορούν να επωφεληθούν από δομημένο πρόγραμμα σπουδών, που παρέχεται από ειδικευμένους επαγγελματίες και βασίζεται σε προκαθορισμένο πρόγραμμα μάθησης και μαθησιακά αποτελέσματα. Μπορεί να πάρει, όπως είπαμε ήδη, μπορεί να γίνει ως παρακολούθηση εργασίας, όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να περάσουν ένα χρονικό διάστημα
σε οργανισμό υποδοχής σε άλλη χώρα με σκοπό την εκμάθηση νέων πρακτικών και τη συγκέντρωση νέων ιδεών μέσω της διάδρασης με ομοτήμους, εμπειρογνώμονες και άλλους επαγγελματίες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η τρίτη μορφή είναι η αναθέση καθηκόντων διδασκαλίας ή κατάρτισης, όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να περάσουν ένα χρονικό διάστημα διδασκαλίας ή παροχής κατάρτισης εκπαιδευομένου σε οργανισμό υποδοχής σε άλλη χώρα, ως μέσο μάθησης μέσω της ολοκλήρωσης των καθηκόντων και της ανταλλαγής γνώσεων με ομοτήμους. Ο δεύτερος τύπος κινητικότητας είναι η κινητικότητα εκπαιδευομένων. Η κινητικότητα εκπαιδευομένων μπορεί να γίνει είτε με τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δεξιοτήτων ΕΕΚ, μπορεί να πάρει τη μορφή βραχυχρόνιας μαθησιακής κινητικότητας σπουδαστών ΕΕΚ, είτε μακροχρόνιας μαθησιακής κινητικότητας σπουδαστών ΕΕΚ, το Erasmus Pro, ως πρακτική άσκηση. Οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες είναι οι εκπαιδευόμενοι, μαθητευόμενοι, που είναι εγγεγραμμένοι στο τομέα της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και οι προσφάτως αποφοιτήσαντες από τέτοια προγράμματα, εντός 12 μήνου από την αποφοίτησή τους. Επιλέξιμοι τόποι είναι και πάλι τα μέλη της κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή στην έδρα κάποιου θεσμικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κινητικότητα εκπαιδευομένων ως συμμετοχή σε διαγωνισμούς δεξιοτήτων της ΕΕΚ μπορεί να πάρει την... Οι σπουδαστές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μπορούν να συμμετέχουν σε διεθνείς τομεακές εκδηλώσεις, στις οποίες η ανταγωνιστική επίδειξη δεξιοτήτων είναι κέραια σημασίας για την προώθηση, την αναγνώριση και την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας στην επαγγελματική εκπαίδευση. Μπορεί να πάρει τη μορφή βραχυχρόνιας μαθησιακής κινητικότητας σπουδαστών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι σπουδαστές μπορούν να περάσουν μια περίοδο μάθησης στο εξωτερικό, σε συνεργαζόμενο πάροχο, σε εταιρεία ή σε άλλο οργανισμό που δραστηριοποιείται στο τομέα της ΕΕΚ ή στην αγορά εργασίας. Η περίοδος εκπαίδευσης θα πρέπει να περιλαμβάνει ισχυρή εργασιακή συνιστόσα και παράλληλα θα πρέπει να οριστεί ατομικό πρόγραμμα σπουδών. Μπορεί να πάρει επίσης και τη μορφή μακροχρόνιας μαθησιακής κινητικότητας σπουδαστών, το Erasmus Pro. Οι σπουδαστές μπορούν να περάσουν μια μεγαλύτερη περίοδο μάθηση στο εξωτερικό, σε συνεργαζόμενο πάροχο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε εταιρεία ή σε άλλο οργανισμό που δραστηριοποιείται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή στην αγορά εργασίας. Άλλες χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες είναι οι προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες, όπου οι οργανισμοί μπορούν να καλούν εμπειρογνώμονες σε θέματα πολιτικής ή εξειδικευμένους επαγγελματίες από το εξωτερικό, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της διδασκαλίας, της κατάρτισης και της μάθησης στον οργανισμό υποδοχής. Μπορεί να πάρει και τη μορφή υποδοχής εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών για σκοπούς κατάρτισης. Οι ετούντες οργανισμοί μπορούν να υποδέχονται εκπαιδευτικούς για σκοπούς κατάρτισης, οι οποίοι επιθυμούν να περάσουν μία περίοδο πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό. Επίσης, μία τρίτη μορφή χρηματοδοτούμενης δραστηριότητας είναι οι προπαρασκευαστικές επισκέψεις. Οι προπαρασκευαστικές επισκέψεις αποτελούν ένα μηχανισμό υποστήριξης για την κινητικότητα του προσωπικού ή των εκπαιδευομένων, προηγούνται της δραστηριότητας κινητικότητας και δεν αποτελούν αυτοτελή δραστηριότητα. Μπορεί να γίνει μόνο μία επίσκεψη αναφορέα υποδοχής και χρηματοδοτούνται ως 3 άτομα ανά επίσκεψη. Οι κατηγορίες επιχορήγησης. Οι κατηγορίες δαπανών είναι χωρίζονται στην οργανωτική υποστήριξη, στις δαπάνες μετακίνησης, στις ατομικές δαπάνες, στις προπαρασκευαστικές επισκέψεις για δίδακτρα και μαθήματα και στη γλωσσική υποστήριξη. Συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών επιχορηγούνται με κόστος καταποκοπή. Επίσης, μια δεύτερη κατηγορία είναι η στήριξη για την ένταξη και τις έκτακτες δαπάνες, που επιχορηγούνται με πραγματικό κόστος.
Συγκεκριμένα, όπως ήδη προαναφέρθηκε εν συντομία παραπάνω, οι οργανωτικές δαπάνες, οι δαπάνες μετακίνησης και οι ατομικές δαπάνες επιχορηγούνται ποσό. Οι δαπάνες για τη στήριξη για την ένταξη είναι έως και το 100% των επιλέξιμων δαπανών και οι προπαρασκευαστικές επισκέψεις έως 575 ευρώ ανασυμμετέχοντα και έως 3 συμμετέχοντες αναεπίσκεψη, καθώς και η τελευταία κατηγορία, τα δίδακτρα για μαθήματα, είναι από 80 ευρώ ανά ημέρα έως 800 ευρώ ανασυμμετέχοντα. Όλα τα rates και μπορείτε να τα βρείτε στον οδηγό του προγράμματος, όπως αναφέρεται εδώ, στο applicable rates. Όλα τα link έχουν αναφερθεί στο Word, όπου είναι όλα τα διαθέσιμα link. Ναι, θα σας τα επισυνάψουμε ξανά για να μπορέσετε να τα πάρετε. Θα συνεχίσει η συνάδελφος, η κυρία Ισμήνη Λέφα, να σας μιλήσει για τις αιτήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και συνεχίζουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Μπαντινάκη. Να βάλουμε λιγάκι πάλι τα χρήσιμα links που μας ζητήσανε. Καλό είναι να το ξαναβάλουμε τώρα. Λοιπόν, σας τα στείλαμε και την παρουσίαση θα συνεχίσει, όπως είπαμε, η κυρία Λέφα, με το πιο τεχνικό σκέλος, αλλά και ουσιαστικό. Γιατί εδώ πέρα έρχεται όλη αυτή η γνώση της θεωρίας που είπαμε μέχρι τώρα να αποτυπωθεί σε μία αίτηση. Λοιπόν. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Ισμήνη Λέφα και όπως είπε η συνάδελφος, θα σας δώσω κάποιες τεχνικές συμβουλές και θα σας επισημάνω κάποια σημεία που θα πρέπει να προσέξετε για να υποβάλλετε επιτυχώς την αίτησή σας. Αρχικά, θα μιλήσουμε για κάποιες ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιήσετε πριν να φτάσετε στο στάδιο συμπλήρωσης της αίτησής σας. Μερικά πολύ απλά βήματα. Και μετά θα μπούμε στο περιβάλλον της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ώστε να δούμε επί του πρακτέου πώς μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας. Και σε αυτό το κομμάτι θα εστιάσουμε και σε κάποια σημεία που χρήζουν περισσότερης προσοχής. Λοιπόν, το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνετε πριν να φτάσετε στο στάδιο συμπλήρωσης της αίτησής σας, είναι να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό ή U-Login, όπως λέγεται. Τώρα, κάποια από αυτά τα σημεία μπορεί να τα γνωρίζετε ήδη, αλλά τα αναφέρουμε και για τους φορείς που κάνουν πρώτη φορά αίτηση. Η διαδικασία ταυτοποίησης που πραγματοποιείτε για να φτιάξετε τον λογαριασμό U-Login σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση σε ειδικές σελίδες και ηλεκτρονικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτός ο λογαριασμός θέλουμε να δημιουργηθεί καθώς είναι απαραίτητος, γιατί θα σας επιτρέψει να εγγράψετε τον φορέα σας στην πλατφόρμα ORS, Organization Registration System, με απότερο σκοπό ο φορέας σας να αποκτήσει έναν κωδικό OID, Organization ID. Πολύ σημαντικός αυτός ο κωδικός, θα τον δούμε και μετέπειτα. Επίσης, ο λογαριασμός U-Login είναι απαραίτητος για να συμπληρώσετε και να επεξεργαστείτε και εν τέλει να υποβάλλετε την ηλεκτρονική σας αίτηση. Και εφόσον η αίτησή σας εγκριθεί και λάβετε χρηματοδότηση, αυτός ο κωδικός OID θα σας είναι πάρα πολύ χρήσιμος και για τη διαχείριση του σχεδίου σας. Τώρα, για να δημιουργήσετε τον λογαριασμό ή U-Login, το μόνο που χρειάζεστε είναι μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ένα email ενεργό του φορέα και έναν κωδικό πρόσβασης. Αυτά τα δύο. Λοιπόν, στο σύνδεσμο που βλέπετε
κάτω στην οθόνη σας, μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο χρήστη EU-Login, αλλά και το link για να δημιουργήσετε το λογαριασμό σας. Όταν θα τον κλικάρετε αυτό το σύνδεσμο, θα βρεθείτε στο περιβάλλον που βλέπετε αριστερά στις οθόνες σας. Εκεί θα εισαγάγετε τις πληροφορίες που σας ζητάτε, που σας ζητούνται, δηλαδή το όνομά σας, το επώνυμο, το email που προαναφέραμε, θα επιλέξετε τη γλώσσα, θα κάνετε κλικ κάτω στο κουτάκι και θα πατήσετε Create an account. Όταν θα πατήσετε το κουμπί Create an account, θα λάβετε ένα email στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει και αυτό το email θα σας δίνει πολύ απλές οδηγίες για το πώς να δημιουργήσετε τον κωδικό πρόσβασης, το password. Σε αυτό το σημείο, ο λογαριασμός σας έχει δημιουργηθεί. Είστε έτοιμοι. Μία επισήμανση. Είναι καλό. Όλα τα στοιχεία που χρησιμοποιείτε σχετικά με το σχέδιό σας, τους λογαριασμούς, τα password και όλα αυτά, είναι καλό να τα φυλάτε σε κάποιο χώρο του φορέα σας, αν θέλετε, ούτως ώστε αν κάποιος υπεύθυνος του προγράμματος αποχωρήσει ή αντικατασταθεί, ο νέος που θα έρθει να έχει πρόσβαση σε αυτά και να μην μπείτε σε διαδικασία να τα εκδίδετε από την αρχή και το καθεξής. Λοιπόν, αφού μιλήσαμε για το πρώτο βήμα, τη δημιουργία του λογαριασμού EU-Login, τώρα θα δούμε το δεύτερο βήμα που πρέπει να κάνετε πριν να ξεκινήσετε τη συμπλήρωση της αίτησής σας. Αυτό το δεύτερο βήμα είναι να εγγράψετε τον ετούντα φορέα στο ORS, στο Organization Registration System, που είναι το πληροφορικό σύστημα ουσιαστικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο απότερος σκοπός, όπως είπαμε και προηγουμένως, αυτής της εγγραφής είναι ο φορέας σας να αποκτήσει αυτό το μοναδικό αναγνωριστικό που ονομάζουμε OID και το οποίο είναι απαραίτητο για όλους τους φορείς που θέλουν να κάνουν αίτηση για επιχορήγηση ή και για διαπίστευση. Αυτός ο κωδικός OID είναι η ταυτότητα του φορέας σας και σας ακολουθεί πάντα. Για την εγγραφή του φορέα σας στο ORS και την απόκτηση του ID, χρειάζεστε τον ενεργό λογαριασμό EU-Login, που είδαμε προηγουμένως πώς θα φτιάξετε, και φυσικά πρόσβαση στα στοιχεία του φορέα σας, όπως το αφημί του, το καταστατικό σύστασής του και ούτω καθεξής. Για να φτιάξετε, για να εγγραφείτε στο ORS, ακολουθείτε τον σύνδεσμο που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Όταν θα ακολουθήσετε αυτό τον σύνδεσμο, θα βρεθείτε σε αυτό το περιβάλλον που βλέπετε τώρα αριστερά στην οθόνη σας. Πάλι, όπως με τη δημιουργία του λογαριασμού EU-Login και η εγγραφή στο ORS, είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία, μια βατή διαδικασία, όπως λένε και οι μαθητές. Καθώς σας ζητάτε μόνο να συμπληρώσετε αυτά τα τέσσερα πεδία, στο Organization Data εισαγάγετε την ονομασία, την επίσημη του φορέα σας, την νομική του μορφή, την χώρα και την περιφέρεια εγκατάστασής του. Στο πεδίο Legal Address, την επίσημη έδρα του φορέα σας. Λίγη προσοχή στο τρίτο και τέταρτο πεδίο. Το Organization Contact Person είναι το πεδίο στο οποίο θα εισαγάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας του ατόμου που θα ορίσετε ως υπεύθυνο επικοινωνίας για το φορέα σας. Και στο πεδίο Users θα βάλετε τα στοιχεία του ατόμου, το οποίο θα έχει πρόσβαση στο ORS και άρα θα έχει και τη δυνατότητα, την εξουσιοδότηση να εγγράψει και να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του οργανισμού. Λοιπόν, αφού θα υποβάλλετε αυτά τα στοιχεία, θα ενεργοποιηθεί ένα πεδίο το οποίο θα σας επιτρέψει να αναρτήσετε δύο έγγραφα. Αυτά τα έγγραφα μας είναι μας χρήσιμα προκειμένου να μπορέσουμε να επικυρώσουμε το φορέα σας. Ουσιαστικά, τα έγγραφα αυτά επικυρώνουν ότι αυτά που έχετε δηλώσει προηγουμένως είναι αληθή και ακριβή.
Το πρώτο από αυτά τα δύο έγγραφα είναι το έντυπο νομικής οντότητας, το οποίο βρίσκεται σε αυτό το σύνδεσμο, και το δεύτερο, το δελτίο τραπεζικών στοιχείων, που βρίσκεται αντιστοίχως σε αυτό το σύνδεσμο. Όσον αφορά την μορφή στην οποία πρέπει να αναρτήσετε αυτά τα δύο νομοποιητικά έγγραφα, δεχόμαστε σκαναρισμένα πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο. Όσον αφορά την περίοδος ισχύως, φροντίστε να έχουν εκδοθεί ετός του τελευταίου τριμήνου ή να αναγράφουν την ημερομηνία κατά την οποία ισχύουν. Για αυτό το κομμάτι μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και στην ενότητα 2 της πρόσκλησης, που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Εθνικής Μονάδας και στα links που μοιράστηκε μαζί σας η συνάδελφος. Ας περάσουμε τώρα στο στάδιο υποβολής της αίτησης.